Σήμερα θα δούμε πώς μπορείς να φτιάξεις ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο ή αλλιώς banner για το κανάλι σου και πώς μπορείς να προσθέσεις στο εξώφυλλο πάνω διάφορα εικονίδια με τα social media ή με την ιστοσελίδα σου. Γεια σου και πάλι, είμαι η Χριστίνα και βλέπεις Make Video Greece, το κανάλι που σε βοηθάει να κάνεις τα δικά σου επιτυχημένα βίντεο. Το εξώφυλλο του καναλιού σου είναι η πρώτη επαφή που έχει το κοινό σου με το κανάλι σου. Οπότε έχει σημασία η εικόνα αυτή να είναι ελκυστική, να έχει επαγγελματικό αποτέλεσμα, να έχει ωραία αισθητική και να δίνει κάποια ιδέα στο θεατή με τι ασχολείται το κανάλι σου. Επίσης, είναι ωραίο στο εξώφυλλο του καναλιού σου να γράφεις κάθε πότε ανεβάζεις βίντεο, ώστε το κοινό σου να περιμένει το επόμενο επεισόδιο σου. Για να φτιάξεις ένα ωραίο εξώφυλλο, δεν χρειάζεται να είσαι γραφίστας. Πάμε να σου δείξω πώς μπορείς να κάνεις ένα σούπερ εξώφυλλο εύκολα και γρήγορα. Βρισκόμαστε στο canva.com και έχουμε ήδη συνδεθεί με το λογαριασμό μας στο Facebook και πατάμε Create a Design κατεβαίνουμε προς τα κάτω και επιλέγουμε YouTube Channel Art. Αυτό είναι το banner για το YouTube. Το πατάω. Μου δίνει τις σωστές διαστάσεις που θα πρέπει να έχει το banner και εδώ αριστερά μου δίνει πολλά και διαφορετικά σχέδια που μπορώ να χρησιμοποιήσω για το κανάλι μου και μάλιστα τα περισσότερα είναι δωρεάν. Όπου γράφει free είναι δωρεάν. Μπορώ δηλαδή να επιλέξω το συγκεκριμένο σχέδιο και να αλλάξω τα γράμματα και να βάλω το όνομα του δικού μου καναλιού ρίξτε μια ματιά να δείτε τι ταιριάζει με το στυλ του καναλιού σας και ας πούμε για παράδειγμα ότι εγώ θέλω να δημιουργήσω banner για το κανάλι μου που είναι ταξίδια στη φύση. Μου αρέσει αυτό εδώ το στυλ και το σέρνω μέσα στο πλαίσιο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να αλλάξω το όνομα και να βάλω το όνομα του δικού μου καναλιού που θα λέγεται Travel Fun. Σβήνω αυτά τα γράμματα Μου αρέσει όμως η γραμματοσυρά, θα τη χρησιμοποιήσω, αλλά σε μικρότερο μέγεθος. Οπότε πηγαίνω εδώ πάνω και επιλέγω 72. Και το τοποθετώ στο κέντρο της φωτογραφίας. Οτιδήποτε βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας είναι ασφαλές να φαίνεται και από κινητό, και από λάπτοπ, και από υπολογιστή. Γράφω λοιπόν Travel Fun. Σβήνω εδώ κάτω αυτό το κειμενάκι, δεν μου χρειάζεται. Και τώρα θέλω να βάλω ένα πλαίσιο όπου θα γράψω νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Θέλω να ενημερώσω τους επισκέπτες του καναλιού μου ότι θα βρίσκουν νέο περιεχόμενο κάθε εβδομάδα. Πηγαίνω Elements, Shapes και σέρνω αυτό το τετράγωνο μέσα στη φωτογραφία μου. Το μικραίνω, το βάζω εδώ κάτω και το μακρένο. Δεν μου αρέσει που είναι μαύρο χρώμα, θα το κάνω κίτρινο. Πηγαίνω εδώ πάνω αριστερά, επιλέγω το κίτρινο χρώμα και τώρα θα βάλω κείμενο. Πηγαίνω text, add heading, και σένα το κειμενάκι εδώ που το θέλω και γράφω νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Το μικρένο, το κάνω 21. Και αλλάζω τη γραμματοσύρα πατώντα εδώ. Επιλέγω Eyelon Thin. Αν και στα ελληνικά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πολλές επιλογές γραμματοσύρα. όπως έχουμε στα αγγλικά. Και το banner μου είναι έτοιμο. Αν δεν μου αρέσει η φωτογραφία και έχω μια δική μου φωτογραφία που θέλω να χρησιμοποιήσω, πηγαίνω Uploads. Upload your own image και έτσι ανεβάζω από τον υπολογιστή μου όποια φωτογραφία θέλω. Ανεβαίνει εδώ μέσα και μπορώ να την πάρω, να τη σύρω και να τη βάλω μέσα στο πλαίσιο. Οπότε διατηρούνται τα γράμματα, αλλά έχει αλλάξει η φωτογραφία. Εγώ προτιμώ την παλιά φωτογραφία, οπότε πάω εδώ πάνω και πατάω undo. Και το επαναφέρει στο αρχικό του σχέδιο. Πατάω download και ξανά download για να το αποθηκεύσω στον υπολογιστή μου. Στη συνέχεια πηγαίνω στο YouTube, μέσα στο κανάλι μου και πατάω εδώ δεξιά τη φωτογραφία. Επιλέξτε μία φωτογραφία από τον υπολογιστή σας. Το πατάω και πηγαίνω εκεί που έχω αποθηκεύσει το banner, το επιλέγω. Άνοιγμα, και φορτώνει το μπάνερ. Εδώ μου δείχνει πώς θα φαίνεται το μπάνερ μου σε υπολογιστή, στη τηλεόραση και σε κινητό, οπότε προσέχω το κείμενο να φαίνεται εντάξει και στις τρεις επιλογές. Είναι εντάξει, πατάω επιλογή, το αποθηκεύει και να το καινούριο μου μπάνερ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Και αφού βάλαμε το εξώφυλλο στο κανάλι μας, πάμε να δούμε τώρα πώς θα βάλουμε αυτά τα μικρά εικονίδια που συνδέουν με το λογαριασμό μας στο Facebook, στο Instagram ή με την ιστοσελίδα μας. Για να βάλουμε στο εξώφυλλό μας τα εικονίδια από τα social media ή από την ιστοσελίδα μας, πηγαίνουμε προσαρμογή αρμογή καναλιού και στη συνέχεια επιλέγουμε πληροφορίες. Εδώ είναι σημαντικό να γράψουμε την περιγραφή του καναλιού μας, ώστε όταν έρθει ένας θεατής για πρώτη φορά, να ξέρει τι να περιμένει από το συγκεκριμένο κανάλι. Για να βάλουμε συνδέσμους στα social media, πηγαίνουμε εδώ που λέει σύνδεσμοι και το πατάμε. Και μπορούμε να βάλουμε μέχρι 5 συνδέσμους. Πατάω προσθήκη και ανάλογα με αυτό που θα βάλω πρώτα, είναι αυτό που θα εμφανιστεί πρώτο αριστερά στο εξώφυλλό μου. Αν λοιπόν εγώ έχω επιχείρηση και θέλω το πρώτο πράγμα που θα εμφανίζεται να είναι η ιστοσελίδα μου, τότε βάζω σαν πρώτο σύνδεσμο την ιστοσελίδα μου. Εγώ έχω ένα newsletter που θέλω να εμφανίζεται πρώτο, πατάω newsletter και στη συνέχεια βάζω το σύνδεσμο του newsletter μου. Και στη συνέχεια πατάω προσθήκη. Δεύτερο σύνδεσμο θέλω να βάλω το facebook. Πατάω facebook και προσθέτω τη σελίδα μου στο facebook προσθήκη Instagram και προσθέτω το προφίλ μου στο Instagram. Μπορείτε να βάλετε άλλα δύο, αν έχετε Twitter, Snapchat ή οποιοδήποτε άλλο σύνδεσμο θέλετε να προσθέσετε. Και μόλις τελειώσετε, πατάτε τέλος. Αυτό ήταν όλο, μπήκαν οι σύνδεσμοι και εμφανίζονται πάνω κανονικά στο εξώφυλλο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το εξώφυλλο του καναλιού μα. Γράψε μου κάτω στα σχόλια ποιο τρόπο χρησιμοποίησε για να φτιάξει το δικό σου εξώφυλλο. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, πάτα like και μοιράστο με του φίλου σου. Και αν θέλει να στηρίξει αυτό το κανάλι, τότε πάτα εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Ανεβάζω βίντεο κάθε εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν να είσαι πολύ καλά. Γεια σου!